Είμαι ο Γιώργος Μανίκας και εγώ ο Στέλιος Χανταμπάκης. Και κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί ξυπνάμε την Αθήνα. Ακούστε τι κάναμε σήμερα. Επίσης τα 25 χειρότερα password του κόσμου για να αποφύγετε, παιδιά. Είναι κλασικά, θα γελάσετε πάρα πολύ, δεν πρέπει να τα αποφύγετε αυτά. Σας έχω πει τι έχω κάνει. Λοιπόν, βρίσκω ένα κινητό πιτσιρικάς. Είμαι στο Βόλο, δουλεύω στις ξαπλώστρες, στην παραλία του Βόλου. Μάζευα ξαπλώστρες και πήγαινα στα. Ποιος μου ζητούσε ξαπλώστρα, τις πήγαινα. Πρόσεξε τώρα. Βρίσκω ένα κινητό. Το παίρνω εγώ το κινητό, κλειστό το κινητό, πάω στο σπίτι μου, βγάζω τη δική μου την κάρτα. Μόλις είχα πάρει ένα άλογο κινητό απλό, βάζω την κάρτα μου στο κινητό που βρήκα και πατάω τον κωδικό μου. Ήταν 1111. Εγώ είχα βάλει πάλι την ίδια την κάρτα. Αυτού δηλαδή που έβγαλα. Δεν έβαλα τη δικιά μου και είχε και αυτός 1111 κωδικό. Αλήθεια. Και άκου. Ανοίγω το κινητό του λοιπόν. Όπως ήταν, το ανοίγω, το ενεργοποιώ. Και επί τόπου χτυπάει το τηλέφωνο. Μου λέει, έλα, σε ξέρω, μου λέει, φέρε μου το κινητό. Λέω εγώ. Είμαι ο Στέλιος ο Χανταμπάκης, λέω. Βρήκα το κινητό, δεν το έχω ακουμπήσει. Λέω, ελάτε να το πάρετε, λέω τώρα. Και ήταν κλειστό και μετά. Νόμιζα ότι με βρήκε. Στο δικό μου το τηλέφωνο, ρε. Αυτός πήρε. Έλα, το... ρε. Έλα, ρε. Δεν υπάρχει. Μόνο εσύ είπες να το κάνεις αυτό. Ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα, Στέλιο? Όχι. Θα παίρνουμε κάθε φορά τυχαία νούμερα, μία ο ένας, μία ο άλλος, και θα λέμε μία όμορφη καλημέρα. Έτσι. Πάρε να μιλήσω λίγο πρώτος. Πάρε ένα νούμερο. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Από το Mad Radio τηλεφωνούμε, από την Αθήνα. Από πού? Από την Αθήνα, από το ραδιόφωνο, από το Mad Radio. Και. Πήραμε να πούμε μία μεγάλη καλημέρα σε τυχαίο νούμερο στο Βόλο, δεν πήραμε? Ναι. Α, τι κάνετε? Και τι θέλετε? Να σας πούμε καλημέρα, έτσι τυχαία νούμερα παίρνουμε. Καλημέρα. Εσείς ποιος είστε? Ο Στέλιος είμαι, ο Χανταμπάκης. Τι είχα πει αυτό, ποιος είσαι? Είμαι ο Χανταμπάκης ο Στέλιος. Είμαι στο ραδιόφωνο, δουλεύω στην Αθήνα. Και καλά. Πήραμε έτσι να πούμε μια καλημέρα. Άντε, καλημέρα. Άντε, καλημέρα. 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 Δεν έχω πρόβλημα, πάρε. Να δω αν είναι όντως. 65χρονο παίρνεις τώρα, Θανασία, Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι? Είδα τώρα λίγο την αγγελία σας που λέτε για ότι ψάχνετε κάποια κυρία. Εσύ τι είσαι? Κοιτάω για τη μητέρα μου. Είναι 57 χρονών. Ναι. Πολύ όμορφη γυναίκα και. Γιατί, εκεί θα μπορεί να πάω τηλέφωνο και βάλω εσένα? Όχι, γενικότερα είναι ντροπαλή, δεν είναι σε τέτοια φάση. Πόσα παιδιά έχει? Ένα, εμένα. Δουλεύει ή είναι? Όχι, δεν είναι, ισοδηματίας είναι. Εσείς τι είστε, εσείς πείτε μου λίγο για εσάς. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Ναι. Εγώ χωρισμένος είμαι, την υποχρεώσεις δεν έχω. Τώρα ψάχνω να βρω μια καλή συντρόφο. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Είστε εμφανίσιμος, γιατί γράφετε εμφανίσιμος? Εντάξει. Μαλλιά, ας πούμε, έχετε μαλλιά? Ακόμα τάστος, εντάξει. Τα δόντια είναι δικά σας ή είναι μασέλα? Γιατί έχει ένα θέμα με τις μασέλες, δεν τις μπορεί. Τώρα πολλά ζητάτε ακούγω. Συναντώνω χρονιά. Εγώ μασέλα, τι έγινε? Να ρωτήσω λίγο κάτι τελευταίο. Στο ερωτικό κομμάτι, εσείς κρατάτε? Δηλαδή, κάνετε σεξ αν χρειαστεί και αυτά, θα την καλύπτετε και σε αυτό? Ναι, 2 φορές την εβδομάδα να καταφέρνω. 2 φορές? 2-3 φορές την εβδομάδα να καταφέρνω. Τώρα δεν είμαστε 25 χρονών κάθε μέρα. Κατάλαβα. 3 φορές να σας πω την αλήθεια, ότι εγώ δεν κάνω. Αλλά μπράβο σας, μπράβο σας. Από χρήματα πώς είστε εσείς γενικότερα? Είστε ανεξάρτητος ή παίρνετε από τους γονείς σας? Η σύνταξη μου καλή, δεν έχω τι να κάνει. Αυτοκίνητο έχετε, μηχανάκι, τι οδηγείτε? Δεν έχω, αυτοκίνητο δεν έχω όμως. Μηχανάκι? Ούτε μικρή κάποια ωραία μηχανή σκούτρα, έπεσα, έσπασε το χέρι μου, έγινε μπάζο. Έχετε σπασμένο χέρι. Και κάνω σπάσει το χέρι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, αλλά αυτό θα βγει μετά, θα βγει στην πορεία. Τα πονάτε? Όχι, εντάξει. Όταν αλλάζει ο καιρός, κρύο, ζέστη, αυτό θα κάνει αυτό μέσα κράκρα και δεν ξέρω αν κολλάει κιόλας. Πότε το σπάσατε? Έχει καλά 2-3 χρόνια. Είστε στα μετά τα 60. Είναι μετά δύσκολα είναι. Βάλατε βίδα? Έχει μέσα σίδερα, λάμες. Αυτά τις τη δίνουν. Έχετε λάμες στο χέρι, γέφυρες στα δόντια, τι μου είπατε? Εντάξει ρε φίλε, τι θέλετε? Για το χέρι μου μια χαρά το χέρι μου. Μαλλιά δεν έχετε, δόντια μαλλιά, δεν έχετε. Μαλλιά έχω ρε φίλε, σου είπα. Έχετε δηλαδή πολλά μαλλιά, πόσα μαλλιά έχετε? Πιο πολλά παρά και καλοκαίρι. Κατάλαβα, είναι άσπρα ή μαύρα? Άντε γεια σου, γεια σου. Πρέπει να του πες θέλω ένα καράφλα τελικά. Mad Men Show. Κάθε πρωί 7 με 10 στο Mad Radio 106,2. I love Mad Radio.